40 η Άσπα. Αλήθεια λέει. Μα έτσι λέει εδώ. Ναι, παιδιά, είναι. Δύο μήνες πριν κλείσω τα 40 και έχοντας ξεκαθαρίσει από καιρό πως η φωνή της ψυχής του καθενός μας είναι ο πιο ειλικρινής και αξιόπιστος σύντροφος, μπλα μπλα μπλα. Όχι μπλα μπλα μπλα, στην ασπατσίνα. Αποφάσισα να βεθώ στο ένστικτό μου και να μάθω επιτέλους να το ακολουθώ χωρίς καμία αμφιβολία. Μπράβο. Και επίσης είναι και αυτό που λέει στο άλλο στο post. Κάθε κύκλος που κλείνεις, ξεπληρώνεις το κάρμα σου και σε απελευθερώνει αυτό. Απελευθερώθηκε. Άρα ξέρεις τι θα κάνουμε. Θα μιλήσω με τη Δίκη. Θα στείλεις ένα πακέτο, ξέρεις τώρα εσύ που. Θα ήχος, θα σε περιμένει, θα σου πει καλησπέρα Μαρία. Και θα γράψεις ένα post ότι ζεστασιά, αγκαλιές και ατέρμονη κουβέντα. Δεν πρέπει να γίνει τώρα, πρέπει να γίνει μετά από χρόνια, να το βλέπουν τα παιδιά μας. Μετά από χρόνια να ζούμε και εμείς να το δούμε. Δεν είμαστε μετά από 14, κάτσε να περάσουν τα 14. Μα δεν θα αναγνωρίζεστε, θα πρέπει να γράφει από κάτω σούπερ. Αυτή είναι αυτή και αυτή αυτή. Γιατί δεν είναι αναγνωριζόμεθα. Εντάξει τώρα, Μαρία μου, γιατί και η μεσοθεραπεία δεν κάνει, αλλά κάνει. Μεσοθεραπεία, όχι μπότοξ. Κοντά είναι αυτό. Τι είναι, μια βελόνα δρόμου. Αν χαθεί. Είναι ωραίο πάντως να πέφτουν τα τείχη και να γκρεμίζονται έτσι με αυτόν τον ωραίο τρόπο. Και εγώ πιστεύω ότι είναι και ωραίο χριστουγεννιάτικο. Και για το κάρμα είναι ωραίο. Παιδιά, ποιον ωραίο τρόπο, στα μπουζούκια έγινε. Ωραία, είναι αυτό. Για παράδειγμα, τώρα εκεί τραγουδούσε στις γραμμές η κοπέλα. Μα θα με τρελάνετε, δηλαδή θα μπορούσαν να είχαν τηλεφωνηθεί και να είχαν βρεθεί κάπου τώρα. Ακριβώς αρχικά. Ποιο θα το ξέρε. Τα φτιάξανε, αλλά δεν είναι και κάθε μέρα τώρα κολλητές γίνανε. Τι μάσπα, όχι, εντάξει, για πάντα. Δεν, φαντάζομαι όχι. Δεν θέλω τέτοια. Τι θες? Τι μάσπα, για πάντα. Ήξερα εγώ γιατί ήμουν μαζί. Επίσης, θέλω να σου πω, και η Φωτεινή Τσιτσιγκού. Τσιτσίγκου. Τσιτσί, whatever. Η Φωτεινούλα, πολύ ωραία φωνή. Είχε μαλώσει με την Ελεάνα. Με την Άσπα. Πού τραγουδάει η Φωτεινή, να στείλουμε κάμερα να πάει να πει και η Άσπα ένα τραγούδι. Να, η Άσπα τώρα, αφού σκέφτεται το κάρμα τη, είναι μια καλή στιγμή να σκεφτεί και με τη Φωτεινή λίγο να τα βρουν. Ναι, γιατί είναι κρίμα. Τι τη έχω κάνει τη υπέροχη ατάκα. Τι τη έχω κάνει τη Μαρκουζενή. Ήταν, το θυμάσαι αυτό? Δεν το θυμάμαι. Εντάξει. Και η απάντηση ήταν, δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου. Εντάξει, η Άσπα ήταν πάντως, δεν ξέρω τώρα πώς είναι η γυναίκα, έχει μεγαλώσει το που λες, κάνει την οικογένεια. Όπως σας έχει τόσο πολύ αυτά τα πραγματικά. Όχι, όχι, μόνο η Άσπα μας έχει στιγματίσει, δεν λέμε για τα άλλα. Εγώ έχω βιντεοκασέτες. Εγώ θα ήθελα να παίξω, αλλά θέλω να σου πω ότι θυμόμαστε τα νιάτα της, ήταν πολύ ωραία στα νιάτα της. Ωραία τι ξένος, έφερνε στο φόνο. Ναι, σε έφερνε. Με όλη αυτή την ησυχία. Μου θύμισε λίγο Βανδύ εμένα τότε η Άσπα.